Βρότσλαβ της Πολωνίας, η μόλις 4 ετών Σόνια μπορεί να περπατήσει ξανά και με τα 4 πόδια της, χάρη στο όνειρο ενός φοιτητή κτηνιατρικής που παίρνει σιγά σιγά σάρκα και οστά. Ο λόγος για τον Μάτσι Στεπάνσκι, που στα 24 του χρόνια αποφάσισε να αφιερώσει την υποτροφία του στην τρισδιάστατη εκτύπωση προσθετικών μελών για σκύλους που τραυματίστηκαν και έχασαν κάποιο άκρο τους. Κίνητρό του η αγάπη για τα ζώα. Όπλο του ο 3D εκτυπωτής του. Ponieważ odpowiadałem jakby na potrzeby konkretnego zwierzaka. Idealnie się dopasują do jego kikuta, idealne są pod względem właśnie wielkości, są też regulowane, jest regulowana ich wysokość. Μολονότι πολλοί πιστεύουν ότι τα σκυλιά μπορούν να τα βγάλουν πέρα και με 3 πόδια, στην πραγματικότητα αυτό που ισχύει είναι ότι αναγκάζονται. Μια επίπονη διαδικασία με πολλά προβλήματα. Także tam dochodzi do zwrotni w stawach, czy właśnie przybudowy mięśni, czy zaników mięśni właśnie tej nieużywanej kończyny, także no to cierpi cały organizm jednak. Η δημιουργία ενός προσθετικού μέλους απαιτεί μελέτη, ειδικές μετρήσεις, ψηφιακές αρρώσεις και δοκιμές πριν ο 3D εκτυπωτής δώσει το τελικό αποτέλεσμα και μαζί με αυτό ανακούφιση όχι μόνο στο ζώο αλλά και στον ιδιοκτήτη του. Η ιδιοκτήτρια της Σόνια που έχασε το ένα της πόδι όταν χτυπήθηκε από φορτηγό εμπιστεύτηκε από την πρώτη στιγμή το όραμα του Στεπάνσκι. No, zależy mi na tym, żeby tą protezę miała, no bo chciałabym dla jej zdrowia przede wszystkim jak najlepiej. W końcu podejście też ma tego zwierzaka, tak żeby był szczęśliwy. Ο νεαρός φοιτητής τελειοποίησε τη μέθοδό του κατά τη διάρκεια του lockdown, οπότε βρήκε το χρόνο να επεξεργαστεί ακόμη και τις πιο μικρές λεπτομέρειες. Σήμερα ελπίζει να δημιουργήσει μια δική του επιχείρηση προκειμένου να προσφέρει ποιότητα ζωής στα ζώα εύκολα και όπως ο ίδιος λέει, πολύ πιο οικονομικά.